με αφορμή την 7η Παγκόσμια Εβδομάδα του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια και τις επικείμενες εθνικές εκλογές, από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, με όραμά μας έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα, προσκαλέσαμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων να μας μιλήσουν, να τοποθετηθούν και να δεσμευτούν για έργα και δράσεις για την οδική ασφάλεια. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα από την Αθήνα. Ξέρουμε πως είσαστε στην Κοζάνη. Ευχαριστούμε για τη διαθεσιμότητά σας και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια και την προστασία της ζωής στους δρόμους. Να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχουν θέσει το στόχο της μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων κατά 50% μέχρι το 2030. Ποια είναι η βασική στρατηγική σας για την επίτευξη αυτού του στόχου στη χώρα μας? Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συμμετέχω σε αυτήν τη δράση σας και πιστεύω ότι είναι ωφέλιμη για την κοινωνία, για τον καθένα και την καθημερινή ξεχωριστά. Στην πρώτη σας ερώτηση, θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε ως προτεραιότητά της τη βελτίωση οδικής ασφάλειας. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα απέκτησε για πρώτη φορά εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια για την περίοδο 2021-2030, το οποίο εγκρίθηκε και εποπτεύεται από μια αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, την οποία έχω την τιμή να προεδρεύω. Κάθε συναρμόδιο υπουργείο, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στον τομέα της ευθύνης τους, προκειμένου να συνεργαστούμε όλοι μαζί, συντονισμένα, για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου. Είναι μια εθνική προτεραιότητα. Είναι ένας εθνικός στόχος. Με νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ο νέος νόμος για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ψηφίων οδηγών, τη δέσπιση κανόνων διαφάνειας, τις εξετάσεις οδήγησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε το έναυσμα για τη συνεργασία και με το Εθνικό Μετσόβι Πολυτεχνείο, αναπτύσσοντας υποδομές για να αποκτήσουμε υψηλής ποιότητας δεδομένα και να προσφέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στην πολιτεία και την συχνότητα οι αιτίες των ατυχημάτων, προκειμένου να υλοποιούμε στοχευμένες παρεμβάσεις, στοχευμένες δράσεις. Βασική προϋπόθεση λοιπόν είναι να πετύχουμε, είναι να αλλάξουμε την κουλτούρα της οδικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση δώσαμε την ευκαιρία στους νέους 17 ετών να έρχονται σε επαφή με την οδήγηση, να οδηγούν με την παρουσία ενός φιλικού ή συγγενικού προσώπου τους, να διδάσκονται νωρίς από την οδήγηση, που συνεπάγεται μια τεράστια ευθύνη για τη ζωή του ίδιου και των συνανθρώπων του. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τη βιώσιμη κινητικότητα. Ευάλωτοι χρήστες όπως είναι τα παιδιά, οι ποδηλάτες και οι πεζοί, μέσα μαζικής μεταφοράς και πολυτροπικές μεταφορές που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση των μέσων μετακίνησης και των χώρων μετεπιβίβασης και στάθμευσης, είναι θέματα που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό σας, αποτελούν προτεραιότητα για σας? Εάν ναι, με ποιο τρόπο σκοπεύετε να προωθήσετε τη βιώσιμη κινητικότητα, όταν στην πλειονότητα των ελληνικών πόλεων κυριαρχεί ακόμα η μετακίνηση με αυτοκίνητο? Η βιώσιμη κινητικότητα, η προώθηση των πράσινων μεταφορών βρίσκεται στο επίκεντρο πάρα πολλών δράσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με πρώτη την εκνόηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας από τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Σήμερα υπάρχει ένας νόμος που υποδεικνύει σε κάθε Δήμο ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να υποβάλει ένα συνεκτικό σχέδιο για τις αστικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει. Σε αυτό λοιπόν το σχέδιο πρέπει να περιγράφονται υποχρεωτικά έργα που αφορούν τις ήπιες μορφές μετακίνησης, τους πεζούς, τα ποδήλατα, την προσβασιμότητα αλλά και την ηλεκτροκίνηση. Ήδη έχουμε εγκρίνει 14 σχέδια Δήμων και η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Συνεπώς, πράγματι η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε στην ερώτησή σας. Αλλά μέρα με τη μέρα αυτό αλλάζει. Η εικόνα βελτιώνεται. Ακριβώς επειδή το σύνολο των αστικών παρεμβάσεων στον τομέα της κινητικότητας έχει επίσης ένα ξεκάθαρο πλαίσιο που για πρώτη φορά δίνει προτεραιότητα στον ευάλωτο χρήστη της οδού και όχι στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, ειδικά για το ποδήλατο, δημοσιεύσαμε τον οδηγό δημόσιας χρήσης του ποδηλάτου που αφορά τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής
της Ελλάδας για το ποδήλατο, με σκοπό να αυξηθεί το μερίδιο της χρήσης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Πιστεύετε ως άμεση προτεραιότητα τη θέσπιση των 30 χιλιόμετρων μέσα στις πόλεις, στις κατοικημένες περιοχές και στις σχολικές ζώνες βέβαια, κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις? Αν ναι, πώς οραματίζεστε τη θέσπιση του μέτρου αυτού? Το πλαίσιο της αναθεώρησης του ΚΟΚ είναι μία από τις παρεμβάσεις που εξετάζουμε για τη μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα μέσα στις πόλεις, καθώς σχετικές μελέτες έχουν αναδείξει ότι οι επιπτώσεις από τα ατυχήματα που γίνονται με αυτή τη ταχύτητα είναι πολλαπλάσια, είναι πολλές φορές περισσότερα, μεγαλύτερα και δυστυχώς και τα χειρότερα. Σε επίπεδο σοβαρότητας τραυματισμών σε σχέση με τα ατυχήματα που συμβαίνουν με ταχύτητα 50 χιλιόμετρων και πάνω. Το σκεπτικό λοιπόν είναι να δώσουμε στους Δήμους και τις περιφέρειες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα οδικό δίκτυο που υπάγεται στην δικαιοδοσία τους σε ζώνες στις οποίες μπορούμε να ορίσουμε με ανώτατο όριο που θα περιορίζεται στα 30 χιλιόμετρα. Προφανώς δεν είναι ρεαλιστικό όλοι οι δρόμοι της Αθήνας να έχουν ένα ανώτατο όριο 30 χιλιόμετρα, καθώς υπάρχουν λεωφορείοδρομοι με τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν την κίνηση σε υψηλότερη ταχύτητα. Άρα ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα, βάζοντας όριο 30 χιλιόμετρα εκεί που αποφασίζει ο κάθε Δήμος, κάθε περιφέρεια, εκεί που πρέπει και εκεί που προβλέπεται. Η τέταρτη ερώτησή μας έχει να κάνει με τη διάθεση πόρων για την οδική ασφάλεια. Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε χρηματοδοτικά πακέτα, εργαλεία για την οδική ασφάλεια και ποια είναι αυτά? Η διάθεση πόρων στην τέταρτη ερώτησή σας για την οδική ασφάλεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει σχεδόν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση έργων οδοποιίας. Είτε αφορά την κατασκευή αυτοκινητών δρόμων σε εθνικό επίπεδο, είτε έργα βελτίωση επίπεδου οδική ασφάλεια του υφιστάμενου δικτύου, με παρεμβάσει κυρίω στο περιφερειακό οδικό δίκτυο. Ενδεικτικά θα σα πω ότι δόθηκε σκληρή μάχη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις Βρυξέλλες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η συμμετοχή στο βόρειο τμήμα του Ε65. Ένας δρόμος που θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα μας. Επλέον, συνολικά, σε κυβερνητικό επίπεδο, καταβάλλεται μια συνεχής προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν έργα βελτίωσης του επίπεδου της οδικής ασφάλειας από τον προϋπολογισμό, αλλά και να αξιοποιηθεί κάθε κοινοτικό πρόγραμμα που μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια των περιφερειών να βελτιώσουν το ήδη υφιστάμενο οδικό τους δίκτυο. Η τελευταία ερώτηση είναι και πιο προσωπική. Έχει να κάνει με τοπικά προβλήματα και σχεδιασμό. Στην περιοχή που είστε υποψήφιος, έχετε εντοπίσει προβλήματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια? Θα σας πω, παραδείγματος χάρη, με την ολοκλήρωση του βορείου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, που πιστεύουμε θα είναι στις αρχές του 2025, η Δυτική Μακεδονία, η περιοχή μου, ο νομός Κοζάνης, θα συνδεθεί άμεσα με ασφάλεια, με ταχύτητα, με την κεντρική και νότια Ελλάδα. Γεγονός που θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της περιοχής, αλλά και ευρύτερα της συγκοινωνικής Ελλάδας. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί και άλλα σημαντικά έργα που διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων σε περιοχές της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, της Χιάτσα των Σερβίων, όπου οι δρόμοι είναι δύσκολοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επαρχιακή οδό Καστοριάς Πτολεμαΐδας, όπου κατασκευάζεται, ήδη ξεκινήθηκε και κατασκευάζεται η γνωστή σύραγγα της Κρυσούρας, που επί χρόνια ταλαιπωρούν τους δύο νομούς και τελικά το είπαμε, έγινε, είναι σωστό και υλοποιείται. Επλέον έχουν διπλωθεί μελέτες στο οδικό τμήμα της Φλόρινας Πτολεμαΐδας από Εγναντία Οδό και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνει μελέτη για το τμήμα κάτω από την Εγναντία Οδό, στα Κύλα, στο αυτοκινητόδρομο των Κύλων, έως τα όρια του νομού Λαρίσης. Ένας δρόμος πραγματικά που είναι απαραίτητος για την περιοχή μας, να φτάνει στον Τύρναβο, στην Αλασσόνα και στη Λάρισα. Σε λίγα χρόνια από σήμερα, το οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας θα είναι περισσότερο ασφαλές, περισσότερο φιλικό στους κατοίκους, στους επισκέπτες της περιοχής, και αυτό θα συμβεί επειδή αυτή η κυβέρνηση εργάστηκε ουσιαστικά, αποτελεσματικά, με σκοπό να βελτιώσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στην περιοχή μας, αλλά και στη χώρα συνολικότερα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με την προσπάθεια όλων μας, γιατί ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι, προσθέτει τη δική του άποψη, θα καταφέρουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.
για να σώσουμε ζωές, να γλιτώσουμε ζωές, να δώσουμε αυτό που πραγματικά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες επιθυμούν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.